Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ένα αναμονή των μέτρων που σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει, προσπαθώντας να κυνηγήσει το φάντασμα που πλανάται πάνω από τη χώρα, το φάντασμα των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος που στοιχιώνει τον κόσμο μας εκεί έξω. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτό. Μαθαίνω ότι αυτά τα μέτρα, έτσι διαβάζουμε, θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, αυτός είναι ο στόχος, το στοίχημα των οικοκυριών και των μικρομεσαίων. Από τη μία μεριά ο κύριος Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει αυτά τα μέτρα. Ο κύριος Τσίπρας προηγουμένως, τις προηγούμενες μέρες, κατέθεσε μια τροπολογία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία θα ασχοληθώ καλοπροαίρετα σε λίγο. Επί της ουσίας όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η ΜΕΝ και η ΔΕ, και η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ, κάνετε ό,τι μπορείτε για να μην γίνει το μόνο που πρέπει να γίνει. Το οποίο είναι ένα και απλό. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα και οι λογαριασμοί απόγνωσης κρύβουν τρία πράγματα. Κρύβουν ένα έγκλημα, κρύβουν ένα όργανο του εγκλήματος που χρησιμοποιεί μια μικρή μαφία και κρύβουν μια σταθερή πολιτική συγκάλυψη αυτής της μαφίας και αυτού του εγκλήματος. Ποιο είναι το έγκλημα? Η μεταφορά πλούτου μέσω των λογαριασμών της ΤΕΟΣ ΔΕΗ από τους πολύ πτωχευμένους και καταπονημένους πολλούς στους απελπιστικά λίγους. Δηλαδή σε πέντε. Κύριο Βαρδινογιάννη, κύριο Λάτση, κύριο Μητυλινέο, κύριο Περιστέρη και τη CVC, τη Βρετανική που αγόρασε τη ΔΕΗ. Το όργανο του εγκλήματος είναι αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας, όπου γίνεται κάτι παλαβό. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Θα μου επιτρέψετε μία αλληγορία. Έχουμε έστω τρεις παραγωγούς, δεν έχουμε τρεις, έξι έχουμε, αλλά για να το κάνω πιο απλό. Έχουμε λοιπόν τον Πέτρο, τον Γιώργο και τον Φρανς. Για να θυμηθούμε και ένα τραγούδι περίπου. Ο Πέτρος παράγει κιλοβατόρες από υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά με σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος. Έστω με 5 λεπτά την κιλοβατόρα, για να βάλουμε και μερικά νούμερα. Για να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Ο Γιώργος παράγει από λιγνίτη, με 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Και ο Φρανς παράγει από το ακριβό φυσικό αέριο, έστω ότι είναι 50 λεπτά. 5 ο ένας το κόστος, 15 ο άλλος, 50 ο τρίτος. Και τι κάνουν? Σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας, αφήνουν τον Φρανς, που έχει το κόστος των 50 λεπτών, το μεγαλύτερο κόστος, να προσδιορίσει εκείνο στη τιμή. Σύμφωνα με την προσφορά του, λέει, και είναι και καλός άνθρωπος ο Φρανς, θα μπορούσε να έχει πει 200 λεπτά, 50 λεπτά έχει κόστος, λέει 60. Να έχει ένα κέρδος 10 λεπτών την κιλοβατόρα. Και τι λένε τότε αυτό, σε αυτό το πλαίσιο του χρηματιστήριου καφενείου, γιατί περί τίνος πρόκειται, αυτού πρόκειται. Ανακοινώνουν ότι η τιμή των 60 λεπτών ισχύει για όλες τις κιλοβατόρες. Και του Πέτρου και του Γιώργου και του Φρανς. Τα κέρδη του Πέτρου, που έχει τα φτηνά αναμονάδα υδροηλεκτρικά έργα φωτοβολταϊκά, είναι 60 η τιμή, μείον 5 το κόστος, 55. Του Γιώργου είναι 60 μείον 15, 45. Του Φράνση είναι 60 με 50, που είναι το ακριβό φυσικό αέριο, 10. Με άλλα λόγια, αυτά συνέβαιναν πριν την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Η εσχροκέρδεια προϋπήρχε της ακρίβειας. Είναι συστατικό κομμάτι αυτού του ψεύτικου χρηματιστηρίου ενέργειας. Πάμε τώρα στην αύξηση του φυσικού αερίου που προϋπήρχε του πολέμου, ήρθε και ο πόλεμος, ήταν στραβό το κλίμα, παράγινε. Αυξάνεται λοιπόν τώρα το αέριο, ας πούμε, σύμφωνα με τα νούμερα που σας δίνω εδώ για να υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας, έστω ότι του Φρανς το φυσικό αέριο από 50 που ήταν, πάει, ξεπετάγεται λόγω του πολέμου, λόγω της πανδημίας, στα 90. Από τα 50 στα 90. Μία αύξηση 80%. Τότε, πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Φρανς λέει στον Πέτρο και στον Γιώργο, με το δίκαιο του άνθρωπος, με 60 λεπτά δεν βγαίνω. Το κόστος μου έχει πάει στα 90. Έστω ότι ο Φρανς είναι καλό παιδί και δεν θέλει να εκμεταλλευτεί τη δεσπόζουσα θέση. Και σου λέει, 10 έβγαζα λεπτά πριν, ας βγάλω 10 και τώρα. Όταν ήταν 50 το πουλάγαμε 60, έτσι, τώρα που πήγε 90 το φυσικό αέριο, θα πουλάω κάθε κιλοβατόρα προς 100. Πάλι κρατάει 10 λεπτά.
μειώνεται το ποσοστό κέρδος, αλλά σε απόλυτες τιμές έχει την ίδια, το ίδιο κέρδος ανά κιλοβατόρα. Σκεφτείτε τις χαρές και τα πανηγύρια που θα κάνει ο Πέτρος. Ο Πέτρος έχει κόστος 5 λεπτά. Ήταν 60 λεπτά η τιμή, τώρα πήγε στα 100. Έχει 95 λεπτά κέρδος ο Πέτρος. Για σκεφτείτε τον Γιώργο. Ο Γιώργος είχε 15 λεπτά, η τιμή ήταν 60, τώρα πήγε στα 100. Έτσι. Ο Πέτρος είχε 85 λεπτά κέρδος. Θέλω να δείτε ότι εδώ είχαμε την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου γύρω στο 80%. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε μεγαλύτερο κόστος για όλους, το μέσο κέρδος των τριών αυτών, αν βγάλετε το μέσον όρο, πηγαίνει από τα 37 λεπτά, 36,6 για την ακριβία, πηγαίνει τώρα που αυξήθηκε στα 63. Έχουμε σχεδόν διπλασιασμό του μέσου κέρδους λόγω της ακρίβειας του φυσικού αερίου. Τι θα πρέπει να γίνει? Γιατί είστε κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός σας θα καταθέσει κάποιες προτάσεις σήμερα. Εμείς το ΜΕΡΑ25 ερχόμαστε εδώ σήμερα το πρωί πριν καταθέσει τις προτάσεις ο Πρωθυπουργός σας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε τι πρέπει να γίνει. Διαφορετικό πλαφόν ανά μονάδα παραγωγής. Άλλο πλαφόν για τον Πέτρο, άλλο πλαφόν για τον Γιώργο και άλλο πλαφόν για τον Φραντς. Αυτό λέει η λογική. Φανταστείτε να λέγαμε στον κάθε έναν από αυτούς, όποιο και να είναι το κόστος σου, βάλε και ένα 5% από πάνω και αυτή είναι η χονδρική σου. Γιατί άσχημο είναι ένα ποσοστό κέρδος επί του μέσου κόστους 5%, πείτε στη αγορά, βγείτε έξω στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, στους μικρομεσαίους και πείτε τους ότι 5% απόδοση είναι μικρή τη σήμερα ημέρα. Λοιπόν, αν το κάναμε αυτό, ξέρετε, με τα νούμερα που σας έδωσα, η τιμή, η μέση τιμή, όχι θα ήταν 100, παρά την αύξηση του κόστου φυσικού αερίου, θα κατρακύλαγε στα 38,5 από τα 60. Θα είχαμε συρρήκνωση των κερδών, των προσόδων, των υπερκερδών, της εσκροχκέρδειας που δημιούργησε το χρηματιστήριο ενέργειας. Και παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου, θα είχαμε σημαντικότατη μείωση της τιμής, χωρίς επιδοτήσεις. Χωρίς καν να χρειαστεί να ψάξετε να φορολογήσετε τα κέρδη κατόπιν εορτής, σιγά μην τα βρείτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δικαιολογίες για να μην γίνουν αυτά που λέει το ΜέΡΑ25 καταραίουν μία προς μία. Κάποιοι μας λέγανε ότι αυτοί που λες εσύ ολιγάρχες, αυτά τα υπερκέρδη τα επενδύουν στην μελλοντική πράσινη ενέργεια ανάπτυξη της χώρας. Ποιος σας το είπε σας αυτό? Γιατί? Πάρτε τη CVC. Η CVC είναι μία βρετανική κερδοσκοπική εταιρεία, ένα hedge fund ουσιαστικά από το Λονδίνο. Έρχεται, βγάζει, έχει πάρει τα υδροηλεκτρικά μας μέσα από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, έτσι, και βάζει αυτά τα τεράστια ποσοστά κέρδους στην τσέπη της. Ποιος σας λέει εσάς ότι η CVC θα θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα? Έχει 15.000 εταιρείες, μπορεί κάλλιστα να επενδύσει σε ακίνητα στο Μαϊάμι. Ποιος σας λέει εσάς ότι το επιχειρηματικό της σχέδιο, το business plan, της λέει ότι της συμφέρει να επενδύσει σε φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα? Κανένας. Τι μηχανισμοί υπάρχουν για να τους επιβάλλετε να το κάνουν? Κανένας. Άλλοι μας λένε, δεν γίνεται, λέει, δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κρέκας στο Skype τις προάλλες είπε, δεν μπορούμε, λέει, να περιμένουμε άλλο την Ευρώπη, θα εισάγουμε μέτρα πλαφών. Άρα, κάλπικη και αυτή η δικαιολογία ότι μας αφήνει η Ευρώπη. Μην ξεχνάμε, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι στη Γερμανία μόνο το 20% της ενέργειας περνάει μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Το 80% περνάει ακριβώς μέσα από τη διαδικασία που εμείς προτείνουμε, διαφορετικό πλαφόν ανά μονάδα παραγωγής. Άλλοι μου το είπαν και χθες σε ένα κανάλι που ήμουνα, μα κύριε Βαρουφάκη, αυτά είναι περίπλοκα πράγματα. Δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Πώς να υπολογιστεί, λέει, το κόστος της κάθε μονάδας παραγωγής? Μου το είπαν αυτό. Διαβάζω στη σημερινή Καθημερινή, όχι σε καμιά εξτρεμιστική αριστερή εφημερίδα. Λέει σήμερα, από άρθρο της Καθημερινής σήμερα, η ΡΑΕ, λέει, βερμπάτιμ το διαβάζω, υπολόγισε τα κέρδη στον τομέα παραγωγής ανά 15 λεπτό που γίνονται οι προσφορές στη χονδρομπορική αγορά για κάθε μονάδα και κάθε τεχνολογία. Μέσα σε παρένθεση, αέριο, λιγνίτες, υδροελεκτρικά, με άλλα λόγια για αυτά που λέμε εμείς στο ΜέΡΑ25. Αλλιώς υπολογίζουν το κόστος
των εταιριών που παράγουν αέριο, αλλιώς των υδροελεκτρικών και για κάθε εταιρεία. Ακριβώς αυτό που λέμε. Στη συνέχεια λέει, καθημερινή το λέει, προχώρησε η ΡΑΕ σε σύγκριση των κερδών αυτών με τα κέρδη που έχουν εγγράψει οι εταιρείες στις επίσης λογιστικές τους καταστάσεις για το 2021. Άρα το έχουν κάνει. Δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία. Τέλος, κάποιοι άλλοι μας λένε ότι λέει, μα δεν είναι σωστό το κράτος να επιβάλλει σε ιδιώτες τιμές ή να τους φορολογεί για κέρδη που δεν δήλωσαν. Καλά σου φορολογείτε. Πείτε το αυτό σε μικρομεσαίους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας και στα νοικοκυριά, στους οποίους η εφορία επιβάλλει αντικειμενικές αξίες. Και ταυτόχρονα έρχεται ο επιχειρηματίας, του λέει, δεν, εσύ δήλωσες αυτό το κέρδος, αλλά εγώ θα θεωρήσω ότι έχεις άλλο κέρδος. Στους μικρομεσαίους το κάνει η εφορία. Αλλά η ΡΑΕ και το κράτος μας, οι πολιτείες μας, στον κύριο Βαρδινογιάννη και στον κύριο Λάτση και στον κύριο Περιστέρη, ναι, δεν μπορεί να, και στον κύριο Μητυλινέο, μην το ξεχνάμε, δεν μπορεί να το κάνει. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, κύριε Πρωθυπουργέ, προσέξτε, σας παρακολουθούμε. Αν σήμερα δεν βάλετε πλαφόν, επιλέγοντας να επιδοτήσετε αυτούς τους κυρίους, επειδή επιλέξετε να μην τους στεναχωρήσετε, ο κόσμος εκεί έξω θα καταλάβει ότι επιλέξατε να χρεώνονται τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Γιατί αυτό σημαίνει επιδότηση. Δανείζεστε χρήματα την Τρόικα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφήστε τα περί αγορών, εκεί καταλήγουν τα ομολογά σας, μας, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δανειζόμαστε, φορτώνουμε νέο χρέος στα παιδιά μας για να μην πληγούν τα κέρδη των αφεντικών σας. Γιατί η μισοτάξη ΑΕ αυτούς έχει μετόχους. Κύριε Μητσοτάκη, αν βάλετε μόνο ένα πλαφόν, γιατί μπορεί να βάλετε ένα πλαφόν, ξέρω ότι η πίεση που δέχεστε από την κοινή γνώμη και μέσα από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγάλη. Αν όμως βάλετε μόνο ένα πλαφόν, τότε να ξέρετε ότι θα φανεί πάλι η κοροϊδία. Δεν είναι δυνατόν να βάλετε στον Πέτρο, στον Γιώχαν και στον Φρανς το ίδιο πλαφόν, όταν ο ένας έχει ελάχιστο κόστος και ο άλλος έχει μέγιστο κόστος. Ένα πλαφόν είναι κοροϊδία. Έρχομαι τώρα στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία διάβασα πολύ προσεκτικά. Προσπερνώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θλιβερό γεγονός ότι όταν εμείς το ΜέΡΑ25 καταθέσαμε 6 Απριλίου, κύριε Ραγκούση, 6 Απριλίου, καταθέσαμε μια τροπολογία για ένα τρίμηνο μορατόριο αποσυνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος. Για νοικοκυριά και μικρομεσαίους κάτω από συγκεκριμένα εισοδήματα. Εσείς δεν μας τιμήσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εσείς προσωπικά, δεν μας τιμήσατε ούτε καν με ένα απαξιωτικό σχόλιο. Κουβέντα. Δεν είπατε τίποτα. 6 Απριλίου καταθέσαμε τροπολογία για moratorium στις αποσυνδέσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά τα άλλα, σας ενδιαφέρει, λέτε, η προοδευτική διακυβέρνηση. Έτσι είστε, τι να κάνουμε, το αποδεχόμαστε. Εμείς όμως δεν είμαστε έτσι. Γι' αυτό διάβασα πολύ προσεκτικά την τροπολογία, τη δική σας, ψάχνοντας λόγους να τη στηρίξουμε. Στη μη διακοπή του ρεύματος, προφανώς συμφωνούμε, το καταθέσαμε την 6 Απριλίου. Συμφωνούμε και σε κάτι άλλο που λέει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας σας. Λέτε, σωστά, ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής εφαρμόστηκε, λέει, σε μια αγορά ενέργειας με σοβαρές στρεβλώσεις, χονδρομπορική αγορά με ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, καθετοποιημένες επιχειρήσεις με προνομιακή θέση στην αγορά, χειραγώγηση τιμών και σκροκέρδια στη χονδρομπορική αγορά, αδιαφάνεια και ελλειπής ενημέρωση καταναλωτών στη λιανική αγορά. Αυτό τα λέει η δική σας αιτιολογική έκθεση. Σωστά. Λέτε ακόμα και κάτι άλλο που είναι σωστό. Παρότι η Ελλάδα, λέτε, είναι αυτή τη στιγμή και εδώ και πολύ καιρό η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη στην χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, ελείπει οποιαδήποτε αποτελεσματική κρατική πολιτική παρέμβαση στη δομή της αγοράς κτλ. Έχετε δίκιο. Γιατί όμως ελείπει? Ποιος ξέχασε να φροντίσει να μην ελείπει? Ποιος την έφτιαξε αυτή τη στρεβλή αγορά, το χρηματιστήριο ενέργειας? Ποιος είπε κατά την ίδρυση του χρηματιστήριου ενέργειας, και εδώ διαβάζω αυτολεξί της λέξης του, ότι το χρηματιστήριο ενέργειας, λέει, θα ενισχύσει σημαντικά τις βιομηχανίες και θα διαμορφωθούν σημαντικά προσιτές τιμές ενέργειας. Μήπως αυτά είναι λόγια του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην ετήσια σύνοδο του ΣΕΒ? Ποιος υπουργός ανάπτυξης περιχαιρόταν για το χρηματιστήριο ενέργειας, λέγοντας, και πάλι αυτολεξί, στην αγορά τη χονδρομπορική θα διαμορφώνονται τιμές τις οποίες στη συνέχεια
οι λιανέμποροι θα τις μεταφέρουν στους καταναλωτές, θα αυξηθεί, λέει, ο ανταγωνισμός, θα υπάρξει θετικό όφελος, καθώς διάφορες εταιρείες θα προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, προσφέροντας χαμηλότερες τιμές. Μήπως ήταν ο Γιώργος Σταθάκης, υπουργός Ανάπτυξης Ενέργειας τότε? Σε τι διέφεραν αυτά τα λόγια του κ. Σταθάκη από τα λόγια του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος, αφού πήρε τη σκυδάλη και έγινε υπουργός στη θέση του υπουργού, είπε ότι μη φοβάστε, ο κόσμος δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω λόγω του χρηματιστήριου ενέργειας. Κουβέντες που φαντάζομαι θα έχει μετανιώσει ο ίδιος. Να λοιπόν τι εννοούσα προηγουμένως όταν μιλούσα για πολιτική συγκάλυψη μιας μαφίας και ενός μαφιόζικου οργάνου αυτού του χρηματιστήριου της ενέργειας. Ως κυβέρνηση, φίλοι, τέως σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε μια εξαιρετική ευκαιρία να μην στηθεί αυτό το φαγοπότι του Δίθεν Χρηματιστήριου Ενέργειας. Δεν τη χάσατε απλά. Την θάψατε. Και μάλιστα χορέψατε πάνω στον τάφο της, ζητώντας από τον ελληνικό λαό να σας δοξάσει που εξυγχρονίσατε τη αγορά ενέργειας. Εμείς δεν μένουμε στο παρελθόν. Διάβασα καλοπροαίρετα την τροπολογία σας, ψάχνοντας να δω τι ακριβώς προτείνετε για το μέλλον. Αφήστε το παρελθόν. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Εδώ έχουμε μέλλον. Θα ήθελα να πιστεύω ότι μετανιώσατε για αυτά που κάνετε ή που δεν κάνετε. Εμείς κοιτάμε μπροστά, να κοιτάξουμε λίγο μπροστά στη βάση της τροπολογίας σας. Προτείνετε τρία πράγματα. Να μην διακοπεί το ρεύμα μέχρι να αποφασίσει το ΣΤΕ. Να τελεσιδικήσει. Και αν το ΣΤΕ όμως αποφασίσει ότι μια χαρά πλασμένα είναι όλα, τι θα γίνει τότε, κύριε Ραγκούση, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ? Θα κληθούν οι καταναλωτές, έστω σε δύο χρόνια, να τα πληρώσουν όλα μαζί, όλη τη ρήτρα αναπροσαρμογής μαζί, και μάλιστα αφού θα έχει λήξει το μορατόριουμ στις αποσυνδέσεις που εσείς προτείνετε? Είναι δυνατόν να αποποιήσετε της πολιτικής ευθύνης και να κάνετε ανάθεση ενός μείζωνος πολιτικού ταξικού ζητήματος στη δικαστική εξουσία? Το δεύτερο που προτείνεται, διαβάζω, πάλι βερμπάτιμ, αυτό λεξί, αναμόρφωση των χαρακτηριστικών υπολογισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής και των συμβατικών υποχρεώσεων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά την τυποποίηση του υπολογισμού και τον τρόπο ενημέρωσης των καταναλωτών. Εκεί στα μέσα να διαβάζω. Όποιος κατάλαβε τι είπα, να μου τρυπεί στη μύτη. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Μια ομίχλη λέξεων για να μην πείτε το ένα και μοναδικό που έπρεπε να πείτε. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Ο κύριος Τσίπας πρότεινε και κάτι τρίτο πρόσφατα σε μια τηλεοπτική συνέντευξή του που είδα. Να επιστρέψει, λέει, το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ. Μακάρι. Αλλά χωρίς εθνικοποίηση της ΔΕΗ. Γελάνε και οι πέτρες. Τι άλλο θα σκραφιστείτε, ώστε και την πίτα ολάκυρη και το σκύλο χορτάτο. Και να λέτε στο λαό ότι θα τον προστατεύσετε από τους ολιγάρχες, αλλά και να καθησυχάζετε τους ολιγάρχες ότι δεν θα προστατεύσετε τον λαό από αυτούς. Εμείς, αντίθετα με εσάς, μιλάμε ξεκάθαρα. Θα βάλουμε μπροστά τη διαδικασία εθνικοποίησης ολόκληρου του συστήματος που κάποτε ήταν η ΤΕΟΣ ΔΕΗ. Για να την αποδώσουμε στην κοινωνία. Εμείς δεν θέλουμε μια καρτικοδίαιτη ΔΕΗ, αλλά πρέπει πρώτα να την εθνικοποιήσουμε, να την πάρουμε από τους ιδιώτες, έτσι ώστε να την κοινωνικοποιήσουμε στο πλαίσιο ενός έξυπνου, αποκεντρωμένου δικτύου παραγωγής και διανομής πράσινης ανανεώσιμης ενέργειας. Εσείς μπορείτε να διαφωνείτε με αυτό, και το καταλαβαίνω ότι διαφωνείτε. Αλλά ακόμα και εσείς που διαφωνείτε με αυτό το όραμα του Μέρα 25, για μια δημόσια, πραγματικά δημόσια και αποκεντρωμένη ΔΕΗ, εφόσον είσαστε καλοπροαίρετοι, τουλάχιστον θα συμφωνήσετε σε αυτό που προτείνουμε ότι πρέπει να γίνει αύριο το πρωί. Όπως προτείναμε την 6η Απρίλη, ένα μορατόριο στις αποσυνδέσεις. Αυτή τη στιγμή που ο κόσμος απλά δεν μπορεί να πληρώσει αυτούς τους λογαριασμούς. Και ταυτόχρονα, αύριο το πρωί, χωρίς καμία επιδότηση, δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, δεν χρειάζονται νέα δάνεια από την Τρόικα για να τα παίρνουν οι ολιγάρχες, ένα πλαφόν αναμονάδα παραγωγής. Το λέμε και το ξαναλέμε. Όλα τα άλλα, για επιδοτήσεις, για ρήτρες αναπροσαρμογής, για συμβούλια επικρατείας, να δούμε τι θα πουν οι Βρυξέλλες, είναι όλα πράσινα άλογα. Φούμαρα που πουλάτε στους ψηφοφόρους σας, για να μην αγγίξετε την εσχροκέρδεια των κυρίων Βαρδίνο Γιάννη, Λάτση, Μυτιληναίου, Περιστέρη και βεβαίως της Βρετανικής ΣΥΒΙΣΗ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, κατανοώ τη δύσκολη θέση
της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νιώθετε την οργή του κόσμου. Βράζει η οργή αυτή. Αλλά, και τώρα μιλάω σε εσάς τους βουλευτές και τις βουλεύτριες, τελείται υπό κομματικές ηγεσίες, δεσμευμένες στο άρμα των ολιγαρχών. Απ' τη μία, ο κύριος Τσίπρας επιστρατεύει ευθυολογήματα με το γράμμα Δέλτα και το στρίβιν δια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να μην μπει κάτι που θα χαλάσει τη σχέση του με τους ολιγάρχες, οι οποίοι ξεκοκαλίζουν την τέως ΔΕΗ στο πλαίσιο του χρηματιστήριου ενέργειας που ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε. Απ' την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης, που υπόσχεται να υπερχρεώσει κι άλλο τα παιδιά και τα εγγόνια μας με δανεικά από την Τρόικα, ώστε και να αλαφρύνει τους λογαριασμούς εν ώψη εκλογών και να μην χαλάσει τη σχέση του με τους ολιγάρχες. Τι να κάνετε κι εσείς, βουλευτές είστε, δεν είστε μάγοι. Υπάρχει όμως κάτι συμβολικό, μεν ουσιαστικό δεν που μπορείτε να κάνετε. Και αυτή είναι η πρότασή μας σήμερα εδώ. Στους βουλευτές και στις βουλεύτριες, όχι στα κόμματα, να προσθέσετε την υπογραφή σας στη συλλογή υπογραφών που έχει ξεκινήσει από πρωτοβουλία πολιτών με τη στήριξη του Μέρα 25 και άλλων για ένα δημοψήφισμα. Με ένα ερώτημα. Να καταργηθεί, ναι ή όχι, το χρηματιστήριο ενέργειας. Αφού αδυνατείτε να εκφραστείτε εντός των κομμάτων σας, ιδίως σε αυτή την αίθουσα, τουλάχιστον μπείτε στο revmagiaolus.org και συνυπογράψτε. Είναι το ελάχιστο χρέος στις επόμενες γενιές, στον κόσμο εκεί έξω, που βράζει από οργή. Χτες, ο κύριος Μυτιλινέος, σας τρόλαρε, το ξέρετε. Είδατε ότι εκδόθηκε ο ισολογισμός της εταιρείας του. Σας τρολάρε. Σας είπε, το γράφει ξεκάθαρα, ότι τα κέρδη του από την αγορά ενέργειας αυξήθηκαν 108,3%. Δεν είναι να ντρεπόμαστε ως ελληνικό κοινοβούλιο. Μόνο και μόνο γι' αυτό η πολιτεία έχει υποχρέωση τουλάχιστον να διοργανώσει ένα δημοψήφισμα με το ερώτημα της κατάργησης του χρηματιστήριου ενέργειας. Σας ευχαριστώ.